Σαν σήμερα 8 Ιανουαρίου γεννήθηκε πριν από 80 χρόνια ο βασιλιάς του rock and roll, ο Elvis Presley. Ο θρύλος της μουσικής έχει πουλήσει μέχρι σήμερα περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο δίσκους παγκοσμίως. Η μουσική του εξακολουθεί να μαγεύει και να επηρεάζει πάρα πολλούς άλλους δημιουργούς, παρόλο ότι έχουν μεσολαβήσει 38 χρόνια από το θάνατο του 1977. Ο Elvis ξεκίνησε τη μουσική του πορεία το 1954. Το 1956, στα 21 του, ήταν πλέον ένα διεθνές σύμβολο. Η ζωή και ο θάνατός του έχουν συνδεθεί αδιάλειπτα με την Graceland, την κατοικία που δημιούργησε στο Memphis, όπου έμεινε για 20 χρόνια. Θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα εκδηλώσεων εδώ στην Graceland. Θα έχουμε μια τούρτα που θα ταιριάζει σαν βασιλιά. Θα έχει 8 επίπεδα για τα 80 του χρόνια. Όλοι οι φαν του θα παίρνουν ένα κομμάτι σπίτι τους για να γιορτάσουν τα 80 του γενέθλια. Πολλές άλλες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν που έχουν διοργανώσει fan club, συναυλίες αλλά και μια δημοπρασία αντικειμένων που ανήκαν στον Elvis, ιδώθηκαν από το μουσικό σε διάφορους οπαδούς και έχουν μια σχέση με αυτόν. Ακόμη κι αν είσαι από την Ιαπωνία, την Αγγλία ή την Αυστραλία, ξέρεις ότι ο Elvis μπορεί να μαζέψει κόσμο από τις 4 γωνίες του πλανήτη για να έρθει εδώ και να γιορτάσει τη μουσική και τη ζωή του. Ο Elvis έχει περάσει τις ζωές τόσων πολλών ανθρώπων όλα αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσει να το κάνει για πάρα πολλές γενιές από εδώ και πέρα και για πάρα πολλά χρόνια. Ακόμη και αφού εμείς έχουμε φύγει, η κληρονομιά του θα συνεχίσει να επηρεάζει για πάντα. Ο Elvis πέθανε στην Graceland σε ηλικία 42 ετών τον Αύγουστο του 1977.